Να έρθουμε εδώ στην κουβέντα μας. Κύριε Ρωμανέ, βλέποντας το χάρτη της βραδιάς των εκλογών, όπου η αλήθεια είναι ότι καταφέρατε να πάρετε στην τυπική πλειοψηφία των περιφερειών, υπάρχει ένα κομμάτι στο χάρτη που δεν είναι μπλε. Ναι. Εσείς τώρα βλέπω στο δρόμο για τη δεύτερη εκλογική κάλπη, έχετε εστιάσει την προσοχή σας στο τι γίνεται στη Ροδόπη. Και χθες μάλιστα είδαμε και ένα, να το πω εντός εισαγωγικών, πόλεμο ανακοινώσεων για έναν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Θέλετε να μας πείτε... Το Φερχάτ Ογκιούρ. Ναι. Γιατί θεωρείτε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με εθνικά ζητήματα? Κοιτάξτε, αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και γι' αυτό είναι πολύ λάθος, θεωρώ, να εργαλειοποιούνται τέτοια ζητήματα από οποιοδήποτε κόμμα, εν προκειμένου δυστυχώς από το ΣΥΡΙΖΑ, με ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι ουσιαστικά εξυπηρετούν την προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου. Δεν νομίζω ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να μπαίνουν σε μια ψηφοθυρική λογική. Αυτό είπαμε χθες και αυτό που είπε και ο κύριος Σκέρτσος στην ανακοίνωσή του είναι ότι ελπίζουμε σε αυτή την αποτίμηση που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα των εκλογών να συμπεριλάβει και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της Ροδόπης. Ναι, και προφανώς ελπίζουμε να αλλάξει τις αποφάσεις του σχετικά με τον συγκεκριμένο εκλογικό. Υπήρξε τώρα... και συνέχεια ότι επισκέφθηκε η πρώτη του επίσκεψη του Φερχάτ Ογκιούρ, ήταν στο Σύλλογο Τούρκων Δασκάλων. Ναι, είναι και η φωτογραφία που βλέπουμε. Στράκης, που γενικώς αυτός ο σύλλογος παρακολουθείται διακριτικά, διότι οι σχέσεις του με το τουρκικό προξενείο είναι πολύ στενές. Να ρωτήσω έχει κάτι, μιλήσει για τουρκική μειονότητα και όχι για μουσουλμανική και ούτω καθεξής. Τώρα δεν έχει σημασία να μπούμε. Μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, γιατί αυτά τα οποία εσείς λέτε είναι πολύ σοβαρά και το κόμμα σας, δηλαδή με τις ανακοινώσεις. Εσείς ζητάτε, επειδή οι εκλογές γίνονται με λίστα, να αλλάξει η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για το οποίο θα κατεβάσει την περιοχή, να μην είναι στη λίστα δηλαδή? Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θεωρώ ότι σε αυτή τη λογική θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Πράγμα. Κύριε Ρούκο, τι λέτε εσείς? Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ρωμανό ότι είναι ευαίσθητα ζητήματα αυτά και ότι δεν πρέπει κάποιος να τα αναγεγνώσκει στην ψηφοθερική διάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο κάποιος θα μπορούσε κάλλιστα στο παρελθόν να βγάλει ανακοινώσεις για υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, για τον τρέχον περιφερειάρχη, ο οποίος έχει ανάλογες φωτογραφίες, για την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς έχασε και προκάλεσε όλο αυτό το σοριδό των ανακοινώσεων, η οποία έχει ανάλογες φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά, αυτά δεν έχουν τεθεί στο επίκεντρο. Και ακριβώς επειδή αναγνωρίζω την ευαισθησία του ζητήματος, αναγνωρίζω και στην μουσουλμανική και όχι τουρκική μειονότητα, διότι αναφέρθηκε και πρέπει να αποσαφινιστεί. Δεν υπόθηκε τουρκική μειονότητα ποτέ από τον υποψηφίο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μεταφράστηκε από το κανάλι στο οποίο ήταν προσκεκλημένος. Και σας καλώ να το αναζητήσετε. Εγώ αναγνωρίζω στους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, ότι δεν υπησέρχονται σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, καθοδήγηση ή δεν ενεργούν χωρίς το δικαίωμα της ειλικρινούς αυτενέργειας στο κομμάτι των εκλογών. Και θα παρακαλούσα κι εγώ, στο πλαίσιο ακριβώς της ανάγνωσης, της ευαισθησίας και της αναγνώρισης ότι η ψηφοθυρία εδώ μόνο ζημία κάνει στα εθνικά θέματα, να πέσουν οι τόνοι και να δούμε το όλο φαινόμενο στην πραγματική του διάσταση. Ναι, απλώς συγγνώμη που θα ρωτήσω. Το θέμα είναι και τι συνείδηση έχει ο κάθε υποψήφιος. Ανεξάρτητα αν είναι μουσουλμάνος, Έλληνας πολίτης. Το θέμα είναι αν εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Τι εξυπηρετεί ακριβώς. Αυτό το βασικό είναι τι εξυπηρετεί. Δεν μου προκύπτει. Λέω ποιο είναι το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα εξετάζουμε μία υπόθεση, η οποία νομίζω ότι όλοι ερμηνεύουμε ότι για να την κάνουμε αρχικώς αποδεκτή, πρέπει να πούμε ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης δεν μπορεί να αυτενεργήσει. Δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Ακριβώς αντίθετο. Βρίσκονται ακριβώς υπό την επιρροή. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Λέμε το ακριβώς αντίθετο και ότι δεν βοηθάει και είναι πολύ λάθος. Και το λέω όσο πιο μετριοπαθώς μπορώ, να υπάρχουν προσπάθειες ποδηγέτησης. Από πού προκύπτει αυτό, ερώτησα εγώ, και μη έχοντας κάποιο τέτοιο δεδομένο, θα μου επιτρέψετε και επιστημονικά αλλά και ορθολογιστικά να πω ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, δεν τίθεται τέτοιο σενάριο. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορεί να υποθεί. Τώρα, επειδή η κάλπη έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, η κάλπη της 25ης Ιουνίου θα είναι άδεια, κύριε Ρωμανέ. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό που κατά την άποψή σας, του κόμματός σας, θα εξαρτηθεί, από το οποίο θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης? Θα είναι η οικονομία, θα είναι η τσέπη του κόσμου? Είδαμε και την είδηση νωρίτερα ο Sky.gr ότι ένας δύο δεν θα κάνει διακοπές, ακριβώς, για παράδειγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μία σειρά πραγμάτων που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Και για να τα βάλω όλα μαζί σε μια μεγάλη εικόνα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το δίλημα του αν
ο κόσμος θα επιλέξει, οι πολίτες θα επιλέξουν να προχωρήσουμε μία πορεία προς τα εμπρός, μία πορεία που έχει αποδώσει συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα όλο το προηγούμενο διάστημα και στην οικονομία, όπως είπατε, και στα εθνικά θέματα και στην εθνική ασφάλεια και σε μία σειρά άλλων πραγμάτων, στην καθημερινότητα, στην υγεία, στην ψηφιακή διακυβέρνηση κ.ο.κ. ή αν θα επιλέξει να διακυβεύσει ή να, έτσι, να δημιουργήσει ένα ζήτημα ανασφάλειας. Οι φόροι θα επηρεάσουν σε αυτή την πορεία την και να γυρίσει πίσω. Οι φόροι προφανώς και θα επηρεάσουν, γιατί είναι μέσα στο κομμάτι της οικονομίας, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, για να μην φύγω και από αυτό που είναι πολύ σημαντικό και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν θα συνεκτιμηθούν. Οι πολίτες θα συγκρίνουν την πορεία της χώρας τα τελευταία 4 χρόνια, αυτά που υποσχόμαστε, που ουσιαστικά είναι η συνέχιση αυτής της πορείας, με ό,τι ζήσαν τα προηγούμενα χρόνια, και θα πάνε στις κάλπες να επικυρώσουν, ελπίζω, το αποτέλεσμα το οποίο έδωσαν οι προηγούμενες κάλπες. Κύριε Ρούκο, εσείς θα μπορούσατε κάτι να αλλάξετε σε ό,τι αφορά στο θέμα της ακρίβειας και σε ό,τι αφορά το θέμα της φορολογίας? Γιατί ακούσαμε πολλά. Αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι ότι όλοι υπόσχονται μείωση φόρων. Εγώ θα πω ότι βγήκε τελικά μετά από τη συζήτηση. Γιατί βλέπουμε Πασό και ΣΥΡΙΖΑ να διαγωνίζονται για αύξηση. Ναι, αλλά μετά απάντησαν ότι όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν αυξήσεις φόρων. Νομίζω θα απαντήσω καλύτερα για το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, κύριε Ρωμανέ. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, όντως το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα κέριο ζήτημα. Και θα πάρω τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αναφορά της για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Μιλώντας λοιπόν για την χώρα μας, λέει ότι η ακρίβεια στη χώρα μας κρίσιμα επηρεάζεται από το γεγονός ότι είναι πολύ υψηλό το κόστος της ενέργειας. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε όταν μιλάμε για τη φορολόγηση των υπερκερδών που προκύπτουν σε εταιρείες ενέργειας και σε εταιρείες διήλυσης. 3,5 δισεκατομμύρια στη μία περίπτωση, 2,6 δισεκατομμύρια είναι τα υπερέσοδα των δύο αυτών κατηγοριών. Και θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένος και απτός, έτσι ώστε να γίνω και εύληπτος από τον τηλεθεατή που μας παρακολουθεί. Αν μιλήσουμε για το δεύτερο, για παράδειγμα, τα δηληστήρια, που έχει το μικρότερο ποσό υπερέσοδων, 2,6 δισεκατομμύρια, αυτά φορολογήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Το κρίσιμο είναι πώς φορολογήθηκαν, πόσο φορολογήθηκαν και ποια είναι η ερμηνεία τους. Φορολογήθηκαν λοιπόν μετά την ενσωμάτωση του υποχρεωτικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρόκειται για τέτοιο. Έκτακτη εισφορά στις εταιρείες διήλυσης και παραγωγής πετρελαιοειδών. Με συντελεστή από 33 έως 90%. Τι επέλεξε να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Να φορολογήσει στον κατώτατο συντελεστή 33%. Κάτι το οποίο άμεσα και με τα νούμερα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, από κοινού εννοώ και δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης, προβάλλει μια διαφορά 1,2-1,3 δις, και αν θέλετε μπορώ να το τεκμηριώσω, 1,2 δις απώλεια φορολογικών εσόδων για το κράτος και μιλάμε για δύο μόνο εταιρείες. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι με αυτό το ποσό θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να είχαμε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που στη δική μας εναλλακτική πολιτική πρεσβεύουμε, το οποίο σημαίνει 42 τουλάχιστον λεπτά πιο φτηνή η αμόλυβδη βενζίνη στην Αγγλία. Για κάθε πολίτη. Άρα, το ερώτημά μου, καλοπροαίρετα στον κύριο Ρωμανό, αυτή η πολιτική προσέγγιση, αυτή η πολιτική στάθμιση των πραγμάτων, του να έχουμε φοροελαφρύνσεις για δύο εταιρείες και αυτή τη φοροεπιβάρυνση για τις έμεσες φορολογίες στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, στην υπόλοιπη κοινωνική πλειοψηφία, ποιον εξυπηρετεί? Λοιπόν, απαντάω κατευθείαν καταρχάς με τα πραγματικά νούμερα. Τα πραγματικά νούμερα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση πρώτον θεσμοθέτησε τον μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων. Από εκεί, συνολικά από αυτά που βλέπουμε δηλαδή στους λογαριασμούς, έχουμε πάρει 4,5 δις. Και τα παίρνουμε σε σταθερή βάση αυτά. Και από εκεί και πέρα, συνολικά είναι χοντρικά άλλο ένα δις που είναι οι εταιρείες ενέργειας και τα δηληστήρια. Αυτά τα έκανε αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτά είναι λεφτά τα οποία έχουν επιστραφεί στους πολίτες και αυτά είναι λεφτά τα οποία εγώ απορώ πώς ο ΣΥΡΙΖΑ πώς τα προϋπολογίζει ως ένα μόνιμο έσοδο. Από τη στιγμή που ήδη στην ενέργεια φαίνεται ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα υπερέσοδα, για να μην πω ότι έχουν, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν το επόμενο εξάμηνο, και πώς με αυτά τα μέτρα μπορεί να λέει ότι θα τροφοδοτήσει μειώσεις φόρων. Κατανοώ. Ας μείνουμε σε αυτά, γιατί δεν έχουμε και εδώ χρόνο. Έχετε κάνει σημαία την Ισπανία. Η Ισπανία που έκανε μειώσεις φορολογικών συντελεστών έμεσων φόρων απέτυχε. Γι' αυτό η Κύπρος το έκανε αμέσως μετά. Η Ισπανία απέτυχε. Μια χαρά το πήγαμε μέχρι τώρα, μην το κάνουμε τώρα, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, καλή επιτυχία.